Κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Ένας τυχαίος έλεγχος του λιμενικού αποκάλυψε σχεδόν 53 κιλά ινδικής κάναβης μέσα σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα κάναβης που έχει κατασχεθεί ποτέ στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο κριτικοί. Καταστάσεις για γέλια και για κλάματα με φόντο τους εκλογικούς σάκους συνεχίστηκαν και σήμερα, καθώς μέχρι το πρωί αγνοούνταν δύο σάκοι στο νομό Ηρακλείου. Οι υποψήφοι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα τη στιγμή που δίνουν μάχη στήθος με στήθος για τους σταυρούς. Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου ξεκινούν εκτός απρόοπτου οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται online μέσω του site του ΑΕΔ, αφορούν περίπου 140.000 δικαιούχους και περιλαμβάνουν δωρεάν διακοπές από 5 έως 10 ημέρες. Μπείτε στο neakrete.gr και δείτε αν δικαιούστε κι εσείς δωρεάν διακοπές. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου. We'll be right back.